τώρα. Όχι, θέλω να μιλήσω. Θα αποχωρήσω. Μετά από μένα. Όχι, δεν θα αποχωρήσω. Μετά από μένα. Γιατί θα αποχωρήσω. Σε σέβομαι. Μετά από μένα θα αποχωρήσετε. Σα σέβομαι. Αλλά οφείλω. Κύριε Μαργαρίτη. Να μιλήσω πρώτος και μετά εσύ. Ακούστε. Σα σέβομαι απεριόριστα. Δεν αισθάνομαι τόσο καλά να είμαι στο πάνελ, αγαπητέ πολίτη. Γιατί. Γιατί το φαινόμενο που έγινε στο διάλειμμα και να το ακούσουν οι τηλεθεατές, τραμπουκισμού και βίας που καταγγέλνουμε τόσο καιρό και λεκτικών ατυμάτων των συνεργατών που μπήκαν μέσα στο στούντιο, ο πολιτικός διάλογος με τις διαφορές μας... συνεργατών του σταθμού. Όχι συνεργατών το του άξιον, σταθμού. Μην γίνει. Ο συνεργατών του κύριου καθηγητή που εκπροσωπεί και τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε. Εμένα δεν με φόβησε τίποτα εδώ. Σας σέβομαι απεριόριστα τα περισσότερα μέλη του πάνελ. Είναι σωστοί τραμποκισμούς να μπουκάρουν μέσα εδώ και να μου κάνουν λεκτικές βίες και να μπαίνουν μέσα στο στούντιο που το είδαν όλοι. Από τη στιγμή που το κανάλι το καταδίκασε αυτό και ο Γιάννης. Το καταδίκασε το κανάλι και τον απομάκρυνε. Το καταδίκασε και αυτό είπα. Συγγνώμη, τον απομάκρυνε. Δεν μπορώ να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο. Δεν θα συνομιλήσετε. Δεν θα συνομιλήσετε. Δεν θα συνομιλήσετε με τον κύριο Βλάντο, με τον καθηγητή. Με όλη μου την αγάπη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε από το κανάλι ούτε από εσάς προσωπικά. Να τα πείτε στον κύριο καθηγητή και οι τραμπούκοι που μπαίνουν μέσα, αυτά που καταδικάζουμε με τον κύριο Μπουτάρη, να τους πάρετε και να μην τους φέρνετε μέσα στο στούντιο. Να μπουκάρουν μέσα στο στούντιο. Φοβάται ο κύριο Κωνσταντινέας να πει το δημοκρατικό του λόγο. Μη σας αρέσει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπα. Κύριε Κωνσταντινέα, λυπάμαι πολύ που φεύγετε. Πάντως, η θέση του καναλιού ήταν σαφής. Ήταν συνεργάτης του κυρίου Βλάντου στο στούντιο. Και δεν έγινε κανένας τραμποκισμός. Απλούστατα ενοχλήθηκε που μου έκανε αυτή την επίθεση ο κύριος Κωνσταντινέας. Με αυτούς τους τρόπους και με αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, τέλος πάντων.